Περνάμε στο πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά των Παξών. Σκάφος που ταξίδευε για μέρες μεταφέροντας δεκάδες μετανάστες βυθίστηκε με αποτέλεσμα άγνωστος αριθμός ατόμων να βρεθεί στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 12 σωροί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Στο ρεπορτάζ του Λάμπρου Δεμερτζή, βίντεο ντοκουμέντο, μαρτυρίες και όλο το χρονικό. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις δραματικές στιγμές της διάσωσης. Ελικόπτερο προσεγγίζει το σημείο για να περισυλλέξει ναυαγούς. Το ελικόπτερο κάποιο βρήκε εκεί, γιατί κατέβηκε χαμηλά. Κάποιος είναι εκεί μέσα και έχουν δει με τα κιάλια. Το σκάφος, το οποίο πρέπει να ήταν μηχανοκίνητο και να είχε και επιπλέον καύσιμα, ξεκίνησε σύμφωνα με τη μαρτυρία διασωθήσας από την Τουρκία με προορισμό την Ιταλία, ακολουθώντας διαδρομή στα διεθνή ύδατα. Ξεκινήσαμε πριν 6 μέρες από την Τουρκία. Μέσα στο σκάφος είμαστε γυναίκες και άντρες. Παιδιά δεν υπήρχαν μαζί μας. Μέσα υπήρχαν Σομαλοί και Ιρακινοί. Στις 9 το πρωί το σκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Κάποιος από τους μετανάστες κάλεσε τον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112. Αμέσως στα λιμεναρχεία του Ιωνίου σήμανε συναγερμός. Εδώ βλέπετε το λιμενικό στην πλώρη του σκάφους να προσπαθεί να εντοπίσει ναυαγούς στα παγωμένα νερά. Ενώ την ίδια στιγμή εμπορικά και φορτηγά πλοία συνδράμουν με σωστικές λέμπους. Εκεί πρέπει να γίνει, που έχει αράξει και το τουριστικό το μικρό. Αυτός πρέπει να έχει μαζέψει πνιγμένους. Θα ρίχνουμε τη βάρκα εδώ, το δικό μας καράβι, πάει και τους βρούνε. Κάποιοι από τους μετανάστες κατάφεραν και κρατήθηκαν στην επιφάνεια της θάλασσας μέχρι να τους διασώσουν τα πλωτά. Βρήκαν ζωσίδια μέσα στη θάλασσα πεταμένα, βρήκαν κάτι παγούρια. Δεν φαίνεται όταν η βάρκα πια ήταν, μάλλον την είχαν σηκώσει, δεν την είδαμε. Πολλοί πνίγηκαν αφού εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του σκάφους. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί 21 αλλοδαποί σώοι, εκ των οποίων 3 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού στο Άκτιο προς παροχή άμεσης ιατρικής περίθαλψης, ενώ έχουν ανασυρθεί και 12 σωροί αγνώστων υποστοιχείων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας με συμπτώματα υποθερμίας. Υποθερμίες και τέτοια, όχι κάτι πιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 1-2 πιο σοβαρά προβλήματα λόγω κατάπωση νερού κτλ. Το αντιμετωπίζουμε. Οι κάτοικοι της Πρέβεζας, ευαισθητοποιημένοι από την τραγωδία, σειραίουν στο νοσοκομείο για να προσφέρουν τρόφιμα και κουβέρτες στους ναυαγούς. Εμείς, σαν Δήμος Πρέβεζας, έχουμε την ευθύνη της στεγάσεως, της ιτήσεως των διασωθέντων ναυαγών. Συνολικά στο πλοιάριο επέβαιναν 53 μετανάστες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 ατόμων. Να συνδεθούμε τώρα με το λιμάνι της Πρέβεζας και τη Μέρη Τζόρα, διότι Μέρη, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Εδώ στο λιμάνι της Πρέβεζας, λοιπόν, τα σκάφη του λιμενικού μεταφέρουν τους διασωθέντες και τις ορούς των ναυαγών. Και ενώ η επιχείρηση διάσωσης και έρευνας του λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη, οι λιμενικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το δουλεμπορικό σκάφος να αναχώρησε από κάποια ελληνική ακτή και όχι από την Τουρκία, όπως αρχικά είπε μια γυναίκα από τη Σομαλία η οποία διασώθηκε. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για τον εντοπισμό άλλων επιζώντων. 21 διασωθέντες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Την επόμενη ώρα, οι 11 από αυτούς, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, θα μεταφερθούν σε ένα χώρο τον οποίο έχει προετοιμάσει για φιλοξενία ο Δήμος της Πρέβεζας. Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν για νοσηλεία, γιατί παρουσιάζουν υποθερμία και κάποια προβλήματα λόγω κατάποσης υδάτων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μέρη Τζόρα.